Όχι τόσο ο απόλυτος αριθμός των κρουσμάτων, αλλά η κατανομή του σε επίπεδο Δήμου Ηρακλείου ήταν ο λόγος που τον οδήγησε στις κόκκινες περιοχές αυξημένου κινδύνου, όπως εξήγησε μέσα από την Κρήτη TV ο καθηγητής εσωτερικής παθολογίας και μολυσματικών ασθενειών και μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας, λίγο μετά τις επίσημες ανακοινώσεις Χαρδαλιά. Στο Ηράκλειο τα αυτοκίνητα πήγαιναν και ερχόταν, δεν υπήρχε καμία αίσθηση ότι υπάρχει lockdown. Και όλα αυτά μαζί κάνουν ένα μείγμα εκρηκτικό. Όπως εξήγησε ο κύριος Γκίκα, στις τελικές αποφάσεις μεγάλο επίσης ρόλο έπαιξε η πίεση των κλινικών COVID του Ηρακλείου τα προηγούμενα 24 ώρα, οι συρροές στο Βενιζέλιο αλλά και η μεγάλη επικράτηση της Βρετανικής μετάλλαξης. Δεν είναι μόνο ο απόλυτος αριθμός των κρουσμάτων που παίζει ρόλο. Είναι και τα ποιοτικά στοιχεία τα οποία σας τα ανέφερα και ξέχασα να σας αναφέρω και το τελευταίο. Υπάρχουν ενδείξεις και μετρήσεις από τα λίμματα του Ηρακλείου που είναι πολύ πολύ μεγάλες. Άρα νομίζω ότι σταματήσαμε μια επερχόμενη οξία αύξηση των περιστατικών. Αρχικά στο τραπέζι έπεσε η πρόταση για ένταξη συνολικά της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, κάτι που θα εξεταστεί εκ νέου από την Επιτροπή την τρέχουσα εβδομάδα. Ορατό παραμένει και το ενδεχόμενο περαιτέρω αυστηροποίησης μέτρων για το Ρέθυμνο. Το Ρέθυμνο δείχνει μια αντίσταση στα μέτρα και συνεχίζει να έχει κρούσματα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να συζητήσουμε ακόμα και αναβάθμιση των μέτρων. Όταν δεν τηρούνται τα μέτρα κάποιες ώρες καθόλου, με την έννοια ότι ο κόσμος κυκλοφορεί, συγχρονίζεται, μεταφέρεται από τη μία μεριά στην άλλη, δεν έχει νόημα δηλαδή να πεις ότι έχω lockdown από τις 6 και μετά και όλη μέρα δεν υπάρχει καμία διαφορά. Πέρα από την αναποτελεσματικότητα των μέτρων με ευθύνη της πολιτείας αλλά και μερίδας πολιτών, η λοιμοξιολόγος και διευθύντρια της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου Ρεθύμνου έκρουσε καμπανάκι τονίζοντας πως μέχρι σήμερα το ΕΣΥ αντιστέκεται χάρη στην υπερπροσπάθεια ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Και δεν έχει γίνει αυτό που λέμε το κρασάρισμα, ας πούμε, του συστήματος, γιατί ακριβώς όλη αυτή η πίεση έχει απορροφηθεί από τους υγειονομικούς. Αν οι συνθήκες γίνουν ακόμα πιο δύσκολες, σίγουρα δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει το σύστημα έτσι όπως φαίνεται.